Είναι γεγονό ότι σήμερα η Θεσσαλία βιώνει μια πολύ μεγάλη καταστροφή, αλλά και πολλέ άλλε περιοχέ τη χώρα μα. Νομίζω το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι η στήριξή μα στου ανθρώπου οι οποίοι είτε επιχειρούν, είτε προσπαθούν να προστατεύσουν τι περιοσίες του και πάνω απ' όλα την προστασία τη ζωή. Ε, επικοινωνήσαμε και μα ενημέρωσε και ο Δήμαρχο του Παλαμά ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν προσπάθειε για να υπάρχουν απεγκλωβισμοί πολιτών. Και ενημερωθήκαμε και από το συντονιστικό στο οποίο συμμετείχαμε για λίγη ώρα, ότι υπάρχει ακόμα σοβαρό θέμα και με τον Παθέ και με τον Ε65 και με τη σειροδρομική σύνδεση, αλλά νομίζω ότι ένα μεγάλο θέμα υπάρχει και στη συνδέση μεταξύ των νομών. Το πρώτο πρέπει να πούμε είναι ότι σήμερα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να υποστηριχθούν οι πολίτε και να μην υπάρχουν προβλήματα με την ανθρώπινη, με ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει βέβαια ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Φαίνεται ότι είμαστε απροετοίμαστοι ω πολιτεία για τόσο σημαντικά και ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε την επάρκεια τη πολιτεία. Υπενθυμίζω ότι ω ΣΥΡΙΖΑ έχουμε καταθέσει προτάσει και για την ενίσχυση τη πολιτική, για την ανθεκτικότητα τη κοινωνία, για την κλιματική κρίση, αλλά και για το θέμα τη διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα όσον αφορά τα ζητήματα αυτά και με την προσαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, μετά την υποστήριξη τη κοινωνία, γιατί αυτό προέχει τώρα, θα πρέπει να συζητήσουμε για την αναβάθμιση τη πολιτεία. Γιατί σε αυτά τα δύσκολα φαινόμενα, μόνο μια ισχυρή πολιτεία μπορεί να υποστηρίξει και του πολίτε και την οικονομία.